Είσαι ευχαριστημένος για την εκδήλωση με ό,τι χαρακτηρίζεις. Και για σήμερα. Εδώ στο Βαγκαλιάτη. Στο χωριό σου. Άμα δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να αποφανθώ διότι δεν θα βουλήσω τα γένια μου. Αν δεν εμπνεύσουμε την καρύβα θα πέσει να μας κρεμίσει. Στα Αγίου 40 ήταν τέλεια. Τέλεια. Και εδώ εγώ δεν... Σήμερα να είδεις, ωραία. Σήμερα η επίσκεψη στο Βουδροτό ήταν από τις ιστορικές στιγμές που έχουμε ζήσει. Καλά έλειπε ξανά. Μας έβγαλες τώρα, μας έβγαλες φωτογραφία. Μας έβγαλες. Σε αντικατάστασα αντάξει. Στο έπανε. Στο έπανε. Γράφει. Λία, θα σου βάλω τσίπρο. Ναι, ήταν η ξενάγηση την τελεία. Ναι, είχα και βοηθό του Λία. Τον Καλαντζή. Τον Καλαντζή. Ο παπάς δεν έλειπε, έτσι. Σα ρωτούσαν ακόμα. Ρωτούσαν. Τι έπαθες, είδες να προετοιμάσεις. Όχι, όχι. Έτυχε, έτυχε, κάνε. Καλά, καλά, καλά. Στο Βουδροτό που πριν από ένα χρόνο μέσα από τη θάλασσα βγάλαμε και το καράβι το οποίο είχε και τη σφραγίδα του βασιλιά Σπορίνου. Ήταν για μας μεγάλη χαρά για αυτό, για αυτή την εφεύρεση, γιατί νιώσαμε μέσα μας λοιπόν Έλληνες. Να ευχαριστήσω κι άλλη μια φορά τα παιδιά που είναι εδώ κοντά μας και τον επίτηδο της Δημοκρατίας του Καλαμανίσου του Δήμιου Παπαθοπίου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Άγιος Δονάτου του Δήμιου Καλαμαντζή και τον ιερέα του χωριού μας, τον οποίο τον έχουμε πάντα κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις και όχι μόνο στα δικά του καθήκοντα, τα πνευματικά, τα πνευματικά και στην Εκκλησία. Και στα πνευματικά και τα πολιτιστικά. Για Παπαθοπίου, δύο λόγια. Είναι τηλεόραση, τοπική τηλεόραση, το Μαγείο Σαράδι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον έπαρχο, τον κύριο τον Ηρώδη, τον φίλο τον Ηρώδη, για την τιμητική για μένα πρόσκληση. Η πρόσκληση απευθυνόταν στον Περιφερειάρχη να αποδείξει τον κύριο Τατουλή, ο οποίο μέχρι τελευταία στιγμή πρόκειται να έρθει, αλλά τελευταία στιγμή κάτι του κάποια άλλη φορά. Μόνο τον προσωπικό εγώ είδα. Οι ευχές όμως και οι ευχαριστίες που με απευθύνονται στον Ηρώδη και συνταδεύουν και εμένα. Θα ευχαριστήσω κιόλας τον Ηρώδη και να του συγχαρώ για το έργο του οποίου επιτελεί πλέον στην περιοχή στο Βακαλάτι. Είδα τεράστια διαφορά στο Βακαλάτι από την εποχή που είχε πέρσι. Έτσι λοιπόν μια ορότατη πλατεία συμπληρώνει την όμορφη εκκλησία, την τρίκλη του αυτό βασιλική, του Αγίου Δονάτου, για να γίνει λοιπόν αυτό, αυτή η πλατεία του Βουλού, να γίνει το κέντρο τη συνάντηση των Βακαλωτών και όχι μόνο και των κατοίκων και τη επαρχία του Βαδιάζα, αλλά και των Ελλήνων οι οποίοι έρχονται από την πατρίδα του, από την Ελλάδα, για να επισκεφθούν τον τόπο τούτο. Να του δηλώσουμε και αυτά είναι και η επιθυμία του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Τατουλή, ότι πάντοτε είμαστε στο πλευρό του για οτιδήποτε και στο πλευρό τη μειονότητα, για οτιδήποτε χρειαστεί και θελήσουν, τόσο για να ολοκληρώσουν τα έργα του, αλλά και γενικά για τι πολιτιστικέ εκδηλώσει και τη έσφυξη των σχέσεων που πρέπει πλέον να έχουμε σε ένα κομμάτι και αυτό μειονότητα μέσα στην Ελλάδα, αλλά ένα κομμάτι του γενικού του πολιτισμού. Μια και ο χριστιανισμό και ο ελληνισμό είναι ταυτόχρονα στι μεσένιε, μια και αυτά τα δύο είναι αντιλέντατα και έτσι άντεξαν τον χρόνο, μια και αυτά τα δύο είναι και ο οδηγό μα σε όλου εμά. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πολύ, να συγχαρώ και τον πατέρα Ζήση, τον πατέρα Νικόλα, διότι είναι το στήριγμα του χωριού, βακαλατιώτη στην καταγωγή. Η έννοια του όμω και η αγάπη του και η καρδιά του έχει μείνει πλέον εδώ στο Βακαλάτι παρά τα πολλά προβλήματα που έχει σε όλη την επαρχία τη Βαδιά. Διακονεί την Εκκλησία και διακονείται και ο έτσι από τα ρήματα της Εκκλησίας στο πνεύμα όπως και προς όλου πράσινου του δικού μας προστάτη και της Εκκλησίας όπως και του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου που είναι το κάψιμο και το καμάρι όλων μας. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που αναφέρετε για το πρόσωπό μου, εγώ πρέπει να αποφανθώ, έτσι. Λοιπόν, θα αναφέρω ένα ανέκδοτο με τον Μακρυγιάννη. Κάποτε εγκομιάσαν τον Μακρυγιάννη και του είπαν πόσο ωραίος είσαι, πόσο θαραλέος, πόσο επιδέξιος, πόσο τούτο, πόσο εκείνο. Και του λέω εγώ, πατρόνα μου, κύριε Μακρυγιάννη, με δίνει σημασία σε αυτά που λέμε. Αντάει.
Μακριά. Ξέρω που δεν είναι αληθινά, αλλά με αρέσει να τα ακούω. Ηλία, θέλεις να εκφράσεις και εσύ? Θέλω να ευχαριστήσω τον πνεύματο εκπρόσωπο, τον αντιπεριφερειακό εκπρόσωπο του κυρίου Παπαδοπούλου, για τη μεγάλη τιμή και χαρά που μας δώσανε να επισκεφτούν τα Πάτρια Δάχτυλα και να δώσουν την ευχαριστή χαρά που μπορούν να δώσουν σε αυτούς που μένουν ακόμα στις ρίζες και αγωνίζονται να μείνουν αυτά τα Πάτρια ζωντανά. Θέλω να ευχαριστήσω για το έπαρχό μας, τον Ιερό του Νταλάνη, για την άψογη συνεργασία που έχουν οι σύντροφοι μας με τον έπαρχο και με όλη την επαρχία, και ελπίζουμε στη συνέχεια να έχουμε καλύτερη συνεργασία και ο δήμαρχός μας και ο αντιπεριφερειάρχης, όπως είπε εκ μέρους του περιφερειάρχη του κ. Τατούλη, να είναι δίπλα μας, όχι μόνο στα εκεί προβλήματα των ομογενών.